Από 1η του Σεπτέμβρη ισχύει ο νόμος της αναστολής καθηκόντων όσων δεν έχουν εμβολιαστεί. Έχουν βγει 7.200 σε αναστολή καθηκόντων, 1.000 έχουν συνταξιοδοτηθεί που είχαν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι 31 Αυγούστου προκειμένου να μην εμβολιαστούν και πάνω από 1.000 ακόμη είναι σε νόμιμη άδεια ή ακόμη στις επιτροπές ανεμβολίαστοι και δουλεύουν στο σύστημα γιατί ακόμη δεν έχει εξεταστεί το αίτημά τους. Θέλω να καταγγείλω και το είπα και χθες ότι πάνω από 500 εργαζόμενοι δουλεύουν σήμερα στο σύστημα, για μας με ασφάλεια που τηρούν τα μέτρα προστασίας, αλλά με τον νόμο όμως παράνομο. Γιατί ό,τι 13 Αυγούστου βγήκε η υπουργική απόφαση που έδινε το δικαίωμα σε όσους θέλουν να εξαιρεθούν του νόμου γιατί πάσχουν από τα συγκεκριμένα νοσήματα που ανέφερε η υπουργική απόφαση να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης στις επιτροπές. Εντός τριών ημερών, επειδή μεσολαβούσε 15 Αύγουστο, οι αιτήσεις ήταν μέχρι 17 Αυγούστου και μετά ο νόμος έδινε περιθώριο εντός 5 ημερών να εξεταστούν τα αιτήματα ή να απορριφθούν ή να γίνουν δεκτά. Τα αιτήματα 500 συναδέλφων δεν έχουν εξεταστεί ακόμη, παραμένουν στη δουλειά, 500 εργαζόμενοι επαναλαμβάνω και εδώ θα πρέπει να μας απαντήσουν εάν γίνονται ρουσφέτια ή επιλεκτική εξέταση των αιτημάτων ή όχι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται σε συναδέλφους συγκεκριμένους και άλλοι συνάδελφοι να δουλεύουν ανενόχλητα.